Πλήθος κόσμου κατακτίζει τη Μυτιλίνη και ιδιαίτερα το Μανταμάδο για να έρθουν να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα του Ταξιάρχη, η οποία έχει φιλοτεχνηθεί με αίμα σφαγιαστέν των μοναχών, πλασμένο με χώμα, ώστε να γίνει πυλός. Μοναχός, ο οποίος είδε όραμα σε μια εξόρμηση των κατακτητών, των σαρακινών πειρατών, οι οποίοι θέλησαν να μπουν μέσα στο μοναστήρι για να κάνουν πιάτσικο, βρήκαν τους μοναχούς του μοναστηριού την ώρα της νυχτερινής Θείας Λειτουργίας. Βρίσκοντάς τους εν ώρα ακολουθίας, μπαίνουν μέσα και τους σφάζουν έναν προς έναν όλους. Μόνο ένας δόκιμος μοναχός, ονόματι Γαβριήλ, μπόρεσε να ξεκλειστρήσει από το παράθυρο του Ιερού Ναού, από του Ιερού, και να βγει στη σκεπή επάνω που θα ειδοποιούσε τους γύρω συνοικισμούς, τους κατοίκους των γύρω συνοικισμών, με σκοπό να κλείσουν το δρόμο προς τη θάλασσα των πειρατών. Θέλοντας λοιπόν εκείνοι, αντιλαμβανόμενοι ότι υπήρχε άτομο ακόμα ζωντανό, θέλησαν λοιπόν και αυτό να το θανατώσουν, ώστε να μην αφήσουν κάποιον μάρτυρα που να το κάνει αυτό, που να πράξει έτσι. Απλώνουν λοιπόν σκάλες και ανεβαίνουν πάνω στη σκεπή. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό θέλησαν να μην του χαρίσουν τη ζωή, αλλά την ώρα αυτή λοιπόν που ενήλυσαν για να τον σκοτώσουν, η σκεπή μεταμορφώνεται σε μια φωτονιασμένη θάλασσα. Και στο μέσο αγριοπός και με ένα σπαθί που έβγαζε φλόγες και πανύψηλος, ο Ταξιάρχης. Αυτοί λοιπόν έντρομοι αφήνουν κλοπημαία και όπλα και φεύγουν άτακτα προς φυγή προς τη θάλασσα. Ο δόκιμος λοιπόν μοναχός ξυπνάει από το όραμα το οποίο τόσο ζωντανό ήταν. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω στον ώμο, βρίσκει όλους τους μοναχούς σφαγμένους και του ήρθε λοιπόν η θεία έμπνευση να κάνει δέηση λοιπόν προς τον Αρχάγγελο το αίμα τους και να το φιλοτεχνήσει ως εικόνα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, έκανε προσευχή, ξεκίνησε να φτιάξει λοιπόν την εικόνα, το Ταξιάρχη. Στην πορεία όμως της δημιουργίας διαπιστώνει ότι ο πυλός τελείωνε. Και σκέφτηκε λοιπόν να τη χαλάσει για να κάνει μια πιο μικρή, γιατί δεν θα έφτανε για το υπόλοιπο σώμα. Όμως δύο λόγια το σταμάτησαν. Το πρώτο ήταν ότι ο πυλός, λόγω της δυσπλασίας του με την πάροδο της ώρας, δεν μπορούσε να αναμειχθεί εκ νέου και να ξαναφιλοτεχνηθεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό που είχε δημιουργήσει ανταποκρίνεται αυτό που είχε δει. Έτσι λοιπόν άφησε την εικόνα ως έχει και έφτιαξε με τον υπόλοιπο πυλό, με πιο δυσανάλογη μορφή, το υπόλοιπο του σώμα, το οποίο είναι και μέσα από το κουβούκλιο, το στο οποίο έτσι υπάρχει η πρωτομή η εικόνα του Ταξιάρχη. Κάθε χρόνο τελούνται μαζί με τα εγγένεια του μοναστηριού, τα οποία πια είναι πανελληνίως η γιορτή αυτή γνωστή. Τελείται λοιπόν ένα πανηγύρι το οποίο έχει να κάνει με παρασκευή του παραδοσιακού φαγητού, το οποίο μοιράζεται στον κόσμο, έτσι προς αντίδωρο, ως αντίδωρο και ως ευχαρίστηση για την προσκύνηση των ανθρώπων που ευλαβούνται και σέβονται τον Ταξιάρχη.